Σε παθολογικά αίτια οφείλεται το θάνατο του 69χρονου Βρετανού Barry Desmond Fraser, που εντοπίστηκε νεκρός στο όχημά του στο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου, Παραδόν Ύψωνα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροδομής, ο θάνατος του άτυχου Βρετανού οφείλεται σε ρήξη ανευρίσματος θωρακικής αορτής. Στο μεταξύ, άγιο είχαν οδηγεί που ενεπλάκησε σε τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Γρήβα Διγενή στη Λευκοσία. Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας τους δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Κάποιοι από τους επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια των οχημάτων με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό τους. Στη συγκεκριμένη λεωφόρο, λίγα μέτρα πιο κάτω, το πρωί σημειώθηκε νέο τροχαίο ατύχημα με δύο αυτοκίνητα και επικράτησε κυκλοφοριακό κοφούζιο. Ευτυχώς από το ατύχημα δεν προέκυψε σοβαρός τραυματισμός.